Επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, μιας και μας πρόλαβε η άσχημη είδηση της απώλειας του συντρόφου μας, του Κώστα Καζάκου, να αποχαιρετήσουμε με βαθιά θλίψη και συγκίνηση τον Κώστα Καζάκο, έναν από τους μεγάλους του θεάτρου, με μακρά αγωνιστική πορεία πάντα στο πλευρό του ΚΚΕ μέχρι το τέλος, και με μακρά και πολύτιμη προσφορά στο θέατρο, υπηρετώντας κυρίως και από τη θέση αυτή τη βαθιά του συνείδηση της κοινωνικής αποστολής της τέχνης στο να εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Θα παραμείνει πάντα στη μνήμη του λαού, μέσα από θυμόμενη την αγωνιστική του πορεία, αλλά και μέσα από το πλούσιο έργο που μας άφησε. Τώρα, σε σχέση με την όλη συζήτηση, επιβεβαιώθηκε στην πραγματικότητα αυτό που από την πρώτη στιγμή, την κριτική που από την πρώτη στιγμή κάναμε ως κόμμα, που εξελίχθηκε και στη σημερινή συζήτηση, αλλά έχει εξελιχθεί και όλο τον τελευταίο τουλάχιστον μήνα, που έχει ξεκινήσει να ξετυλίγεται αυτό το μπλεγμένο κουβάρι, ο βούρκος πραγματικά των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Επιβεβαιώθηκε η προσπάθεια συσκότησης του θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει τόσο στην ΕΕΠ όσο και σε άλλες υπηρεσίες του κράτους, αλλά και μηχανισμούς και ξένες υπηρεσίες, οργανισμούς, να κάνουν κυριολεκτικά φύλο και φτερό το απόρριτο των επικοινωνιών. Ένα πολυπλόκαμο πλέγμα νόμων που επιτρέπει να δικαιολογείται κάθε λογής εξαίρεση και τελικά να τη μετατρέπει σε κανόνα. Σε αυτό είναι δεδομένη η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και δεν μας ξαφνιάζει, αν θέλετε, ότι επιλέγει συνειδητά να μην μιλήσει για αυτό το νομικό πλαίσιο. Ευθύνη όμως έχουν και τα άλλα κόμματα που εμφανίζονται σήμερα από θέση παραπονούμενου, αλλά δεν βρίσκουν να πούν μια λέξη, δεν λένε τσιμουδιά για αυτό το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο, γιατί τότε θα έρχονταν στο φως και δικές τους ευθύνες, όταν εν χορό ψηφίζατε με χέρια και με πόδια ευρωπαϊκές οδηγίες, ενσωματώνετε κανονισμούς που κυρίως έρχονται να θωρακίσουν το κράτος από το κίνδυνο του εσωτερικού εχθρού, του εχθρού λαού. Σε αυτό επιχειρείτε να εθίσετε το λαό, να συνηθίσει να ανέχετε αυτό το βούρκο των υποκλοπών, γιατί τάχα πηγάζει από την ομιμότητα που εσείς οι ίδιοι φτιάξατε, και αυτό επιχειρείτε να θωρακίσετε, και αυτό επιχειρείτε να φτιασιδώσετε και με τέτοιου είδους, αν θέλετε, καρικατούρες, εγγύησεις και θεσμούς που προσπαθείτε, υποτίθεται, να βάλετε ως θεματοφύλακες. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν φτιασιδώνεται, δεν διορθώνεται, μόνο καταργείται. Σε αυτό το βούρκο εντάσσονται και τα διάφορα παράνομα κατασκοπευτικά λογισμικά, για τα οποία βέβαια δεν μπορείτε να δηλώνετε ούτε άγνοια, ούτε να παρουσιάζεστε ως θυγμένοι και ότι ξαφνικά πέφτετε από τα σύννεφα, γιατί αποτελεί πραγματικά μέγιστη πολιτική υποκρισία όταν στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζατε την παραγωγή, εμπορία αλλά και τη δυνατότητα αυτών των ιδιωτικών εταιριών να συνεργάζονται με το κράτος, πουλώντας είτε το ίδιο αυτό το κατασκοπευτικό λογισμικό, είτε μισθώνοντας τις υπηρεσίες του, και έτσι τα διάφορα predator κυκλοφορούν στην αγορά και αξιοποιούνται για το ξεκαθάρισμα πολιτικών, επιχειρηματικών, αλλά ακόμα και γεωπολιτικών λογαριασμών. Τι ακόμα προσπαθήσατε να συσκοτήσετε μέσα από την όλη συζήτηση και κάτι για το οποίο πραγματικά δεν ακούστηκε κουβέντα? Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΠ ως φρουρός του αστικού κράτους, και γι' αυτό το λόγο έχει αντιδραστικό χαρακτήρα, είναι εχθρικός πρώτα και κύρια απέναντι στον ίδιο τον λαό. Αυτόν θέτει πρώτα και κύριο ως βασικό εχθρό και όχι τους εξωτερικούς δήθεν κινδύνους. Γι' αυτό και δικαιολογούνται, να το πούμε εντός εισαγωγικών, οι χιλιάδες
παραβιάσεις, υποκλοπές, υποτιθέμενες νόμιμες επισυνδέσεις με το λόγο, τον επικαλούμενο λόγο της εθνικής ασφάλειας ενάντια χιλιάδων Ελλήνων πολιτών κατέτος. Και επειδή πολλή συζήτηση έγινε για την ευαισθησία σας και τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, τα κυριαρχικά δικαιωμάτων από τον έξωθεν εχθρό, τελικά είναι να απορεί κανείς ποιος θυσιάζει αυτή την εθνική ασφάλεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αν αναλογιστεί ότι πώς τελικά η ΕΕΠ θα διαφυλάσσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και αυτές τις πληροφορίες όταν αλωνίζουν μυστικές υπηρεσίες ξένων κρατών, όταν με τις δεσμεύσεις που έχετε απέναντι στους συμμάχους σας και τις διάφορες διακρατικές συμφωνίες, όλες αυτές οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών γίνονται φύλο και φθερό και είναι πλήρως προσπελάσιμα από υπηρεσίες τόσων άλλων εχθρών. Και τελικά, ο κίνδυνος ποιος είναι, ο σύμμαχος ή ο εχθρός? Γιατί απέναντι από αυτούς τους συμμάχους υποτίθεται θέλετε να προφυλαχτείτε. Τελικά το βασικότερο ερώτημα στο ποιος θα μας σώσει από τους προστάτες έχει ήδη απαντηθεί. Την ερώτηση την έχει δώσει και θα την ξαναδώσει ο λαός, γιατί είναι δική του υπόθεση αυτός ο ίδιος να προστατευθεί από αυτό το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως με την αγωνιστική του δράση και τις πολιτικές του επιλογές να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς που σταθερά υπονομεύουν τα δικαιώματά του. Να συμπορευθεί με το ΚΚΕ σε ένα δρόμο ανατροπής αυτού του συστήματος και κυρίως να κάνει τους φόβους σας πραγματικότητα. Μπορεί και να είστε σίγουροι ότι θα το κάνει.